Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές ό,τι αφορά τα ζητήματα της υγείας. Αρχικά, το κύριο αίτημα να μείνει το νοσοκομείο της Καλαμάτας στην κατηγορία των άγωνων περιοχών τύπου Α ικανοποιήθηκε με την συμμετοχή και άλλων πλέον περιοχών και φυσικά με την ανάκληση της κοινής υπουργικής απόφασης από τον Άδων Γεωργιάδη στο φόντο και των όλων αντιδράσεων. Είπαμε ότι δεν ήρθε μόνο αυτό, αλλά ήρθε και η ένταξη και άλλων περιοχών όπως είναι η Καργαλιάνη και ο Άγιος Νικόλαος στις άγωνες περιοχές κατηγορίας Β. Με περιθώριο φυσικά να υπάρξουν σημαντικά κίνητρα έτσι ώστε να ενδυναμωθούν τα κέντρα υγείας. Υπάρχει μία ακόμα ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, μεταφέροντας την κυπαρισία στα άγωνα κατηγορίας Α, κάτι που γνωστοποίησε σήμερα ο βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, ο Μιλτής Χρυσομάλης. Μετά τον αγώνα που έγινε σε τοπικό επίπεδο και τις έντονες αντιδράσεις στις άγωνες περιοχές τύπου Α, παραμένει το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εν πάση περιπτώσει, είχα μια πολύ εκτενή συζήτηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, για το θέμα αυτό, ο οποίος με εξήγησε την οπτική γωνία των ανθρώπων της Καλαμάτας έντονα και με φυσικά τις υπόλοιπες βουλευτές Μεσσηνίας, εξαιρετικά διεξοδικά, και βεβαίως είχα μια συζήτηση εκτενή με τον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι πρέπει να γίνει η Καλαμάτα άγωνο Α, διότι δεν χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει γίνει για να προσελκύσουμε γιατρούς να στιγματιστεί από κάποιες αντιδράσεις που δεν είναι αυτό που θέλω να συμβεί σε κάθε περίπτωση. Οπότε έλαβα επιστολή και από το Σεβασμιότητα του Μεσσηνίας και το θέμα του νοσοκομείου, προς το οποίο έχω δείξει το μεγάλο σεβασμό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση Best και την εκπομπή Τι λες τώρα, μίλησε παράλληλα και για τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν με την ένταξη στην κατηγορία Β για τις άγωνες περιοχές των κέντρων υγείας Γαργαλιάνου και Αγίου Νικολάου. Άρα λοιπόν η Καλαμάτα θα γίνει άγωνο Α και στη διαρθωτική απόφαση η περιοχή των Γαργαλιάνων και του Αγίου Νικολάου θα γίνει άγωνο Β. Θα βάλει πολλές άλλες περιοχές, έτσι τα Φιλιατρά, την Πύλο, το Μελιγαλά, θα με βάλει. Ναι, ισχύει. Δεν είχαν μπει οι Γαργαλιάνοι και δεν είχε μπει και ο Άγιος Νικόλαος. Θα μπουν και αυτοί και διαρθωτικοί. Στις εξελίξεις αυτές ήρθε να προσθεθεί μία ακόμη, με την δέσμευση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την μεταφορά και τις κυπαρισίες στα άγωνα κατηγορίας Α από την κατηγορία Β, που ήταν ήδη ενταγμένη από το 1987. Γιατρά στη γνωστή και τα άγωνα, κύριε συνάδελφε, στις άγωνες περιοχές. Αλλάξαμε την απόφασή μας και την Καλαμάτα και την κάναμε άγωνη Α και θα αναβαθμίσω άγωνη Α και το Γενικό Νοσοκομείο της Παρισίας. Έτσι ωραία το ξέρει το Γενικό Νοσοκομείο και να βάλουμε το Άγιο Νικόλαο και τους Γαργαλιάνους μέσα, ώστε δεν θέλω να αισθάνομαι τον λόγο της ημείας ότι έχει κάποιος αδικές. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε με την παρουσία του στην Επιτροπή ο βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλης, ο οποίος σημειώνει σαν ανακοίνωσή του. Πλέον το νοσοκομείο Κυπαρισίας θα διαθέτει κάθε δυνατό κίνητρο, οικονομικό και μοριοδοτικό, για να προσελκύσει ιατρούς κρίσιμων ειδικοτήτων και να στελεχωθεί καλύτερα. Δεν μπορώ παρά να τον ευχαριστήσω ξανά από καρδιάς. Αντελήφθη πλήρως την ανάγκη μεταφοράς της Κυπαρισίας στα άγωνα κατηγορίας Α, όπως του την εξέθεσα και διέβλεψε την αδύρυτη ανάγκη του νοσοκομείου της Κυπαρισίας για ιατρικό προσωπικό, καθώς καλύπτει κρίσιμες και ζωτικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μεσσηνίας, έχοντας παράλληλα εμβέλεια και πέρα από αυτή. Συνεχίζουμε τη συστηματική προσπάθειά μας για τη Μεσσηνία. Αυτά λοιπόν είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, τον Μίλτο Χρυσομάλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γαρελόπουλε και καλησπέρα και στους τηλεθέντες σας. Νομίζω ήταν μια εβδομάδα μεγάλης προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα και μιας μεγάλης προσπάθειας. Εκείνησε δύσκολα, κατέληξε ευχάριστα, εγώ θα έλεγα. Αυτό είναι θετικό, γιατί έχουμε μια σειρά από θετικά γεγονότα. Να πάρουμε το τελευταίο που είναι το νοσοκομείο Κυπαρισίας, το οποίο εντάσσεται πλέον στις άγωνες περιοχές κατηγορίας Α. Τι σηματοδοτεί αυτό, τι σημαίνει και πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Γνωρίζετε, κύριε Κανελόπουλε, γιατί έτυχε στην πρώτη μου ανακοίνωση, όταν είδαμε την απόφαση που το νοσοκομείο Καλαμάτας έγινε Β, αμέσως να με φιλοξενήσετε μετά την ανακοίνωση και στο κανάλι σας. Γνωρίζετε, όπως αναλύσαμε και νομίζω πλέον έχει γίνει γνωστό, ότι μέχρι στιγμής η κατηγορία άγωνο Α έχει συνδεθεί πέρα από το οικονομικό. Έχει συνδεθεί με εξτρά μοριοδότηση των ιατρών που εμπεριέχει αυτή η κατηγορία, που είναι διπλά χρόνια προϋπηρεσίας, είναι η πενταετία μετά που μπορούν να διαλέξουν οποιαδήποτε μετακίνηση, και αυτό
είναι ένα πολύ πιο ισχυρό κίνητρο στο να προσελκύσεις στις θέσεις που θα προκηρύξεις γιατρούς και να μην βγουν άγονες προκηρύξεις. Νομίζω πλέον αυτό έχει γίνει σαφές όλη αυτή τη βδομάδα, πόσο ισχυρό κίνητρο είναι. Και νομίζω και οι γιατροί σας το αναλύσαν και στην εκπομπή σας. Άτυχε να ακούσω χθες και τον γιατρό από το νοσοκομείο Καλαμάτα, τον κύριο Νικολακέα, που το έκανα απολύτως σαφές. Άρα αυτή ήταν καταρχήν η ιστορία με το νοσοκομείο Καλαμάτας. Φυσικά όλη τη βδομάδα, αν δείτε και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις μου, πέρα από τα δύο κέντρα υγείας, τα οποία το 2013 το 2014 είχαν μπει ως άγωνα Β, νομίζω επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη, και αυτό του έθεσα και από την πρώτη στιγμή μου είπε βεβαίως ναι, αυτό θα το βάλουμε. Εγώ πιέζα και για το νοσοκομείο Κυπαρισίας. Θεωρούσα ότι το νοσοκομείο Κυπαρισίας, που είναι άγωνο Β από το 1987, αλλά όπως και εσείς έχετε κάνει επανειλημμένα ρεπορτάζ, πάντα είχαμε προβλήματα υποστελέχωσης, γιατί δεν ήταν ισχυρό το κίνητρο για να προσελκύσει γιατρούς. Θεωρώ και το πίστευα ακράδαντα ότι έπρεπε να γίνει Α για να έχει ακόμα περισσότερα κίνητρα στο να προσελκύσει γιατρούς. Ναι. Όλη τη βδομάδα, στις συνεχείς συνομιλίες που είχαμε τον Υπουργό, και θέλω να το τονίσω αυτό, ο Υπουργός ήταν πάντα δεκτικός να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, ο καθένας να αναλύσει τα επιχειρήματά του, πάντα το έθετα και αυτό το ζήτημα. Πάντως, να το πούμε ότι όλα ξεκίνησαν, ναι, ξεκίνησαν από μια αστοχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί το να φτάσουμε στο σημείο του να συζητάμε αληθές, για αυτή την... Αληθές. Αληθές. Ναι. Όπως το θέτετε. Αλλά να σας πω και κάτι. Αστοχίες μπορεί να γίνονται. Αντανακλαστικά να διορθώνονται είναι το θέμα. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Αστοχίες μπορεί να γίνονται. Εγώ θα πω ουδής αλάνθαστος. Αλλά να μην έχουμε μονές και δογματισμούς. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι και ο Υπουργός, χωρίς μονές, χωρίς δογματισμούς, κατανοώντας το θέμα και βλέποντας φυσικά και τις αντιδράσεις και όλα αυτά, αλλά κατανοώντας και το θέμα, χωρίς αιμονές και δογματισμούς, όχι απλά διώθω στην αστοχία, αλλά από την κατάσταση που ήταν πριν η Μεσσηνία, βρέθηκε και κάτι παραπάνω με το νοσοκομείο της Κυπαρισίας που έγινε αγωνά. Σε όλα αυτά πάντως υπάρχει και μια σημαντική να το πήρα, πω έτσι. Και ναι, θέλω να το πω αυτό, και από χθες που τον πήρα και τον ευχαρίστησα που άλλαξε την απόφαση για το νοσοκομείο της Καλαμάτας και για τα δύο κέντρα υγείας, συνέχισα να επιμένω για το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Μου είπε άσε να το δούμε και θα σου πω και αύριο. Και σήμερα στην Επιτροπή το συζητήσαμε λίγο πριν ξεκινήσει και εν συνεχεία ναι, αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτό και τον ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω, καταρχήν να πω ότι σε αυτό βρήκαμε σύσσωμο το μεσσηνιακό λαό με όλους τους φορείς. Αυτό είναι γιατί ήταν ένα κοινωνικό. Νομίζω ξεκίνησε από την κοινωνία και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουν αναδειχθεί και από το δελτίο σας, αλλά θέλω, επιτρέψτε μου και σας το λέω με πλήρη γνώση, στο βαθμό που μπορώ να μιλήσω, γιατί και κάποια πράγματα δεσμεύομαι για να τα πω δημόσια, πόσο σημαντική ήταν και η συνεργασία που είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, και πόσο κέρυες ήταν οι παρεμβάσεις του. Δεσμεύομαι να πω κάτι παραπάνω, αλλά πιστέψτε με, είναι όπως σας το λέω. Το γνωρίζουμε πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Η αντίδρασή του ήταν καθοριστική, εγώ θα πω επιδραστική, αλλά και καταλυτική στη συγκεκριμένη περίπτωση από την ώρα που. Και όλων των άλλων. Αλλά θέλω να, σε αυτό έτσι να κάνω μια ειδική μνήμα. Ωραία. Τι σηματοδοτεί αυτό για το νοσοκομείο Κυπαρισίας, κύριε Χρυσομάλη? Παραπάνω κίνητρα προσέλκυσης γιατρών, γιατί όπως ξέρετε έχει αρκετές κενές θέσεις ιατρών. Σηματοδοτεί περισσότερα κίνητρα προσέλκυσης ιατρών στις θέσεις που θα προκηρυκτούν, αλλά και περισσότερη ενίσχυση των υπάρχοντων γιατρών, όχι μόνο ως προς το επίδομα που είναι κατά την παραπάνω, αλλά όπως σας είπα, διπλά χρόνια προϋπηρεσίας, του τέστην πιο γρήγορη ανέλυξη στους βαθμούς, να γίνει κάποιος επιμελητής Β, διευθυντής και αυτά, που και αυτό έχει τη σημασία τους για έναν γιατρό που έρχεται στην Κυπαρισία, ας πούμε, να ασκήσει την ιατρική. Τα κρατάμε όλα αυτά, είναι θετικές. Έχει και θετική και μισθολογική εξέλιξη. Ναι, προφανώς. Και νομίζω ότι συνδυαστικά μπορούμε να δηλώνουμε ικανοποιημένοι μετά από μια εβδομάδα θετικών, έτσι όπως κατέληψε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Απόλυτα ικανοποιημένοι θα είμαστε όταν δούμε με τις προκηρύξεις ότι αυτές θα καλυφθούν. Ότι είναι, ναι. Προφανώς έρχονται οι γιατροί. Αλλά γιατί αυτή όλο αυτό γίνει... γίνεται για τη Μεσσηνία, για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, να μπορούν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Το τελικό αποτέλεσμα θα μας κάνει με αυτά τα κίνητρα που είναι το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε βάσει νομοθεσία. Και το κερδίσαμε, να μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος όταν δούμε τις θέσεις γιατρών να πληρώνονται. Κύριε Χρυσομαλέ, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα, αν έχω 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση, να το αναδείξουμε και αυτό από το κανάλι σας, δράτουμε της ευκαιρίας,
Πριν λίγο έφυγα και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είχα μια συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον Κώστα τον Κυρανάκη, που είναι αρμόδιος για το κτηματολόγιο. Γνωρίζετε νομίζω και εσείς δημοσιογραφικά. Ψηφιοποιείται τα αρχεία στο κτηματολόγιο Καλαμάτας. Αυτό έχει δημιουργήσει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία στην καθημερινότητά του λόγω των πολλών βακέλων, των μηχανημάτων και αυτά. Ανέλησα την κατάσταση στον Υφυπουργό, έχει συμβεί κι αλλού. Και είπαμε να βρούμε κάποια λύση, είτε από κάποια αρχεία που ήδη έχουν αρχιοθετηθεί. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια σελίδες θα ψηφιοποιηθούν. Να, αυτό είναι το κτηματολόγιο Μεσημείας. Πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλο έργο και θα είναι όταν τελειώσει πάρα πολύ χρήσιμο για όλους και κυρίως θα βοηθήσει τη Μεσημεία να είναι ακόμα πιο εύκολη στις επενδύσεις, πιο γρήγορες διαδικασίες. Προφανώς το περιμένουμε. Σκεφτήκαμε δύο λύσεις, νομίζω θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα. Έστω να υπάρξει μια ανακούφιση, ήθελα έτσι από την ευκαιρία που μου δίνεται να τονίσω γι' αυτό. Κρατήστε για κάτι που με ενημερώνουν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε και το θέμα της μοριοδότησης και στους επικουρικούς γιατρούς. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι επικουρικοί είναι αυτοί που κρατούν αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας στη Μεσσηνία. Οπότε να μην μείνει αυτό εκτός. Αλλά γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα. Στο επειδή είναι ακριβώς ευρύτερο θέμα, είστε βουλευτής. Το λέω με την έννοια το θέσετε και προς την πλευρά του Υπουργού. Το έχουμε ζητήσει πάρα πολλοί βουλευτές. Το επεξεργάζεται το Υπουργείο. Σε πρώτη φάση θέλω να τονίσω στο σύνολο, είδατε, αυτοτελή φορολόγηση σε εφημερίες 20%. Το ζητάμε από το 21-22 κάποιοι βουλευτές. Γίνονται κινήσεις. Ωραία. Κύριε Χρυσομάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κρατάμε αυτά λοιπόν που ανέφερε ο Μεσσηνίος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μίλτος Χρυσομάλης, για τις θετικές αυτές εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση και από τον βουλευτή Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντά, ο οποίος κάνει λόγο ότι ο συνολικός υγειονομικός χάρτης του νομού εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο και η Μεσσηνία αποκτά για πρώτη φορά και με πιο ολοκληρωμένο τρόπο από ποτέ τη δυνατότητα να καλύψει με επάρκεια και πλειότητα όλες τις προσφερόμενες θέσεις για το ιατρικό προσωπικό που χρειάζεται μέσα από την παροχή κινήτρων, ελαφρύνσεων και μοριοδότηση για κάθε γιατρό του ΕΣΥ που εργάζεται στην περιοχή και εκφράζει ευχαριστίες του προς τον Άδων Γεωργιάδη για την καταλυτική του συμβολή για το νοσοκομείο Κυπαρισίας της Καλαμάτας αλλά και τα κέντρα υγείας. Τώρα, είναι αυτά τα δεδομένα. Έχουμε την ανάκληση των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Έχουμε τις εξελίξεις λοιπόν που σχετίζονται και με το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Αυτό χαιρέτησαν σήμερα για τρεις σωματεία και εκπρόσωποι φορέων στην κινητοποίηση που έγινε στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, είναι στο τραπέζι, είναι σημαντικά. Και αυτό επισημάνθηκε από όλους, από τα σωματεία που συμμετείχαν στη διάρκεια της κινητοποίησης. Δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το νοσοκομείο της Καλαμάτας παραμένει στην κατηγορία άγωνο Α και διατηρεί τα αυξημένα κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών. Μια θετική εξέλιξη που προέκυψε μετά την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Υγείας. Το μεσημέρι της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συγκέντρωση, η οποία επικεντρώθηκε στα ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν την δημόσια υγεία. Λέμε ότι νικήσαμε και αποφύγαμε τα χειρότερα. Αποφύγαμε τα χειρότερα διότι έγινε μια συντονισμένη, άμεση και γρήγορη αντίδραση από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Γιατρών του Νοσοκομείου, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι για όλα. Έτσι καταφέραμε να γυρίσει πίσω αυτό που πήγε να γίνει. Καταφέραμε τη δέσμευση. Είμαστε πραγματικά σε μια ευχάριστη θέση να πούμε ότι ένα μεγάλο εμπόδιο για το νοσοκομείο ξεπεράστηκε. Δεν θα υπάρξει υποβάθμιση. Γιατί αυτό πραγματικά θα ήταν καταστροφικό για το νοσοκομείο. Θα ήταν η χαριστική βολή. Οι γιατροί χαιρέτησαν τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν με την ανάκληση της απόφασης Γεωργιάδη που είχε ξεσηκώσει τόσες αντιδράσεις. Ο Υπουργός έπραξε σωστά, διότι ξαναεξέτασε αυτό το ζήτημα το δικό μας, το οποίο ήταν απόλυτης και τεράστιας σημασίας για τη βιωσιμότητα του νοσοκομείου. Από εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε σήμερα κάθε πολίτη που ήταν δίπλα μας. Ο Μανώλης Μάκαρης από τη μεριά του στάθηκε στο «Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα» και πως ο αγώνας αυτός θα πρέπει να συνεχιστεί. Δίνουμε υπόσχεση να συνεχίσουμε τον αγώνα. Καλό αγώνα λοιπόν για δημόσια και δωρεάν υγεία. Καλό αγώνα! Όλοι μαζί μπορούμε! Στην κινητοποίηση όπου δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού συμμετείχαν φορείς και εκπρόσωποι συλλογικότητων. Όλοι με ψηφίσματα στήριξαν το δίκαιο αίτημα των ιατρών μας, των ειδικευμένων ιατρών του νοσοκομείου μας και όχι μόνο. Εμείς συνεχίζουμε όλοι μαζί να απαιτούμε να γίνουν προσλήψεις.
Καταφέραμε να άρουμε αυτή την άδικη αλλαγή σε άγωνο τύπο Β. Και να προσθέσουμε και τα δύο κέντρα υγείας που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, του Αγίου Νικολάου και των Γαργαλιάνων σε άγωνα τύπου Β, γιατί και εκεί πραγματικά η πρωτοβάθμια πάσχει. Τώρα, αν τα προβλήματα λύθηκαν με αυτό, όχι, δεν λύθηκαν. Δεν λύθηκαν. Θα σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Μιλάμε λοιπόν και απαιτούμε εδώ και τώρα κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να αντιπαλέψουμε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Πρέπει να ζητήσουμε άμεσα διορισμούς, να στελεχωθούν υπηρεσίες και να σταματήσει αυτός ο κατήφορος που υπάρχει στο νοσοκομείο. Αυτός ο εμπεγμός που έγινε από το Υπουργείο, και από τον Υπουργό και από την κυβέρνηση είναι αδιανόητος. Είμαι ναι στην άμεση πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Όχι μόνο το νοσοκομείο Καλαμάτας, αλλά και το νοσοκομείο Κυπαρισίας να μπει στην Α κατηγορία. Που και το νοσοκομείο Κυπαρισίας εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή λίγο απομακρυσμένη, έχει πολλά περιστατικά. Ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σήμερα παρευρίσκεται εδώ, γιατί δεν ανεχόμαστε την επικίνδυνη υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση του νοσοκομείου μας με τραγικές συνέπειες όσο για τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς. Πάμε λίγο να μείνουμε σε αυτό. Υπάρχει, είπαμε, μετά το μεσημέρι, η εξέλιξη που σχετίζεται με το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο αναπληρωτής διοικητής της νοσηλευτικής μονάδας, ο κ. Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Νελόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέατες σας. Νομίζω είναι μια σημαντική στιγμή και μια θετική εξέλιξη αυτή η αναβάθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα της κατηγορίας, το να ενταχθεί το νοσοκομείο της Κυπαρισίας στην κατηγορία Α πλέον στις άγονες και προβληματικές περιοχές. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για την νοσηλευτική μονάδα Κυπαρισίας. Θα ήθελα να πω πρώτα ότι χαίρομαι βασικά για την επανένταξη του νοσοκομείου Καλαμάτας σε κατηγορία των αγώνων Α, γιατί αυτό αποτελεί μια διόρθωση μιας αστοχίας που είχε γίνει. Αλλά θεωρώ ότι η πιο μεγάλη νίκη είναι η ένταξη του νοσοκομείου της Κυπαρισίας στην κατηγορία Α. Ένα πάγιο αίτημα που το είχαμε χρόνια. Εγώ ξεκίνησα το 22. Λίγο μετά την ανάληψη της θητείας μου στη διοίκηση, να χτυπάω πόρτες και να ψάχνω εγώ τρόπους έτσι ώστε να δω πώς θα ήταν εύκολο να γίνει αυτό πραγματικότητα. Από την αρχή θεωρώ ότι στο εγχείρημα αυτό είχα δίπλα μου τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, καθώς και τους βουλευτές του νομού, τον κύριο Χρυσομάη και τον κύριο Ματά, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλες τις ενέργειες και όλες τις κινήσεις που έκανα προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια θετική πλέον αναφορά. Το σημαντικότερο είναι να βγουν και εγώ, να το πω έτσι, και να υπάρχει και το θετικό πρόσημο πλέον από τις προκηρύξεις οι οποίες γίνονται για τους γιατρούς. Θεωρώ ότι θα υπάρχει θετικό πρόσημο, γιατί πλέον τα κίνητρα είναι πάρα πολλά. Τα κίνητρα που δίνονται σε ένα νοσοκομείο Άγου που έχει την κατηγορία της περιοχής Άγωνης Α, είναι τόσο εκτός από οικονομικά, είναι και κίνητρα που δίνουν μόρια, δίνουν εκπαιδευτικές άδειες, δίνουν και άλλα κίνητρα τα οποία είναι πολύ θετικά για την λειτουργία των νοσοκομείων. Ευελπιστούμε λοιπόν σε όλη αυτή την θετική, να το πω, εξέλιξη, εφόσον τρέξουν και οι υπόλοιπες προκηρύξεις για να έρθουν οι γιατροί και να ενισχύσουν πάνω απ' όλα αυτή την σημαντική υγειονομική δομή, η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετεί μια ευρύτερη πλέον ενότητα ολόκληρης της Δυτικής Μεσσηνίας και ανταποκρίνεται με υψηλό φρόνημα παρά τις όποιες δυσκολίες. Έτσι δεν είναι? Το νοσοκομείο της Κυπαρισίας καλύπτει όλη τη Δυτική Μεσσηνία, καθώς και ένα τμήμα του νομού υγείας. Απέχει 75 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, οπότε η στελέχωσή του ήταν αναγκαία να γίνει. Έχουμε βγάλει πάρα πολλές προκηρύξεις. Το τελευταίο καιρό έχουμε μια μικρή προσέλκυση γιατρών. Θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ήταν ένα στοίχημα το οποίο το πετύχαμε. Εγώ θεώρησα από την αρχή που πήγα στην Κυπαρισία ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Παρά νοσοκομεία που ήταν, όπως μου είπε, το νοσοκομείο των Μολάων, που ήταν στο νοσοκομείο, ήταν στο άγωνο Α και είχε προσέλκυση γιατρών. Οπότε θεώρησα αναγκαίο και η Κυπαρισία από άγωνο Β να γίνει άγωνο Α, προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τις δομές μας, τα τμήματά μας κάτω από πλήρη στελέχωση των γιατρών.
Κύριε Λαμπρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Στον δεύτερο και πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, σήμερα είχαμε στην περιφέρεια μια ιδιαίτερα σημαντική σύσκεψη. Και λέμε ιδιαίτερα σημαντική γιατί έχει ανοίξει μια νέα σελίδα στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανή. Μια νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τους Δημάρχους. Δεύτερη συνάντηση, σύσκεψη εργασίας. Και προφανώς πολλά ζητήματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητος. Προγράμματα ανάπτυξης, το νέο Place Brand. Και όχι μόνο, και θέματα τα οποία σχετίζονται από τις ανοιχτές προσκλήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, κέντρα υγείας και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνεργασία αυτή που μπορεί να παδώσει ιδιαίτερα οικονομικό πρόσημο και πάνω απ' όλα θετικό πρόσημο για την αυτοδιοίκηση. Είναι όλα επιτάπητος και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης συνεχίζει και όλη η Περιφερειακή Αρχή σε αυτό το οποίο ξεκίνησε, να δίνει χείρα συνεργασίας, να ζητά χείρα συνεργασίας, να ζητά όλους να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να έχουν ένα γόνιμο διάλογο για να μπορέσουν να παράξουν αποτελέσματα. Και αυτό είναι η ουσία της όλης εικόνας. Η σύσκεψη πολύ σημαντική, όπως είπες, επιτάπητος τέθηκε αυτό το νέο Place Brand, το οποίο αναζητά η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο τι, να την κάνει ακόμη πιο αναγνωρίσιμη, όχι μόνο στα στενά της όρια, αλλά εκτός αυτών προφανώς. Θέλει να υπάρξει μια προσθήκη της υπεραξίας στις παραγωγικές της δραστηριότητες και να βελτιώσει την αντίληψη των ίδιων των πολιτών αλλά και των επισκεπτών για τον τόπο. Θέλει να εκμεταλλευτεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, κάθε περιοχή ξεχωριστά το δικό της, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορέσει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το brand name Πελοπόννησος. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Ήταν μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης μεταξύ του Περιφερειάρχη, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της σύσκεψης αυτής, και όλων των δημάρχων από ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είχαμε την συζήτηση για την πρόοδο των προγραμμάτων για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, για τα ολοκληρωμένα χωρικά, τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις του ΕΣΠΑ. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη έμφαση η οποία δίδεται στο κομμάτι της προετοιμασίας όριμων προτάσεων, γιατί εκεί είναι η ουσία, να έχουμε όριμες προτάσεις για να μπορέσουν να τρέξουν και να υπάρχουν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, ταχύτερα αποτελέσματα για να προχωράμε στην υλοποίηση έργων. Και φυσικά στις οριζόντιες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ενεργειακή κοινότητα, το πρόγραμμα Απόλλων, όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν και οι απόψεις οι οποίες κατατέθηκαν. Στο δημιουργικό διάλογο στάθηκε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και μένει να δούμε και τα αποτελέσματα σιγά σιγά να έρχονται και να γίνονται ακόμη πιο αισθητά και εμφανή και για όλους μας. Είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια νέα σελίδα σε αυτή την κοινή πορεία περιφέρειας και Δήμων. Και αυτό σπάνια το συναντάμε. Τουλάχιστον αυτό μας έχει διδάξει το πρόσφατο παρελθόν. Στο κομμάτι αυτής της συνεργασίας που μπορεί να αναπτυχθεί και να είναι ιδιαίτερα αποδοτική για τις ίδιες τοπικές κοινωνίες. Νομίζω ότι είναι κοινός στόχος, είναι κοινή αυτή η πορεία και να σημειωθεί αυτή η πολύ καλή συνεργασία. Να δούμε το τι ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Με όλους έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε πολλές συναντήσεις ενδιάμεσα από την πρώτη μας συνάντηση ως τώρα. Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση προκειμένου να ενημερώσουμε για πρόοδο που έχει γίνει σε όλα αυτά που είχαμε θέσει σαν στόχους στην πρώτη μας, να ενημερώσουμε για προγράμματα και προσκλήσεις που έχουμε ανοιχτές, όπως και τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει για τους επόμενους τρεις μήνες, προκειμένου όλοι να μπορούν να προετοιμάζονται με προτάσεις, με έργα, με μελέτες, με οτιδήποτε χρειάζονται, προκειμένου να υπάρχει η κατάλληλη ωριμότητα για να έχουμε μια ταχύτητα και καλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι κάνουμε. Πέρα από αυτά, θα μιλήσουμε για να δούμε πρώτη, και την πρόοδο σε κάποιες οριζόντιες πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είναι το πρόγραμμα Απόλλω, όπως είναι το Place Brand, το οποίο είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός ενίου αφηγήματος στην Πελοπόννησο, καθώς επίσης και κάποιες άλλες προτάσεις πλαίσιο που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί τους. Κανένα πάγωμα σε δημοπρατήσεις. Αυτό που υπάρχει είναι μια περιορισμένη ρευστότητα για το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία όμως σιγά σιγά βελτιώνεται. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές οι προσκλήσεις σχεδόν για όλες. Δεν έχουν βγει οι προσκλήσεις μόνο για την Όχεια Τα Αιγαίτου και την Όχεια Μεγαλόπολης. Τελειώνουμε την αξιολόγηση και θα βγουν και για αυτές τις δύο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι και για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν οι Δήμοι. Είναι άλλο το να είναι εξασφαλισμένοι πόροι και άλλο να έχουμε περιορισμένη ρευστότητα. Κανένα από τα έργα δεν κινδυνεύει ούτε με απένταξη ούτε με μη πληρωμή. Απλά η ρευστότητα η οποία έχουμε δεν φτάνει για όλα τα τιμολόγια τα οποία
μας έρχονται αυτή την περίοδο. Είναι κάτι όμως το οποίο έχουμε θέσει και στο Υπουργείο Οικονομικών και νομίζω ότι θα εξομαλυνθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Πάμε να δούμε εμείς τώρα τα δεδομένα αυτά που σχετίζονται με το Place Brand και να δούμε τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς σηματοδοτεί μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για τα θέματα του τουρισμού, τον κύριο Θανάση Μιχελόγκονο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα και στην κυρία Τριάντα, δεν ξέρω υπάρχει ένα Place Brand. Υπάρχει ένα Place Brand και να το δούμε λίγο αυτό το Place Brand. Τι είναι, γιατί αν θα το δούμε σαν ονομασία λίγο θα μπερδευτούμε. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αυτό για την πολιτική την οποία θέλετε να εφαρμόσετε για την περιφέρεια Πελοποννήσου με ένα ενιαίο τουριστικό ταυτοτικό πρόσημο. Ωραία. Εμείς όπως αναφέρατε ακολουθούμε μια πολιτική, ο Περιφερειάρχης έχει την πρωτοβουλία πάρει και με μια περιοδικότητα υπάρχουν κάποιες συναντήσεις εργασίας με τους δημάρχους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τους ενημερώνουμε για διάφορες πολιτικές οι οποίες έρχονται, σχεδιάζονται, ήδη υλοποιούνται κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εμείς στην πολιτική του Place Branding, στην οποία μου έχει κάνει την τιμή και μου έχει δώσει κάποιο ρόλο ο Περιφερειάρχης, ενημερώσαμε τους δημάρχους και τους συνεργάτες τους ποια είναι αυτή η πολιτική, περί τίνος πρόκειται πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο ρόλος στη διαδικασία, ποια τα μελλοντικά ωφέλη για αυτούς και για τους δημότες τους, εφόσον η πολιτική προχωρήσει και η συνεργασία μας εδραιωθεί. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό αστερίσκο και είναι κάτι που το παλεύουμε, ας πούμε, σε σχέση με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Είναι ότι ο λόγος ακριβώς που το ονομάζουμε Place Brand και όχι κάποιο άλλο brand ή Destination Brand κτλ. Και ο πυρήνας της πολιτικής είναι ακριβώς ότι πρόκειται για κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια του τουρισμού. Ναι, με έναν αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, αλλά επειδή είναι πολιτική σχετική με την εξειδίκευσή μου, μου έχει κάνει την τιμή ο περιφερειάρχης και ασχολούμαι. Άρα, εμείς εδώ προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια ενιαία ταυτότητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα είναι διατομεακή. Δηλαδή, θα ξεπερνά τα όρια κάθε ενός τομέα ξεχωριστά και θα καταλαμβάνει όλη τη δραστηριότητά μας, ειδικά την εξωστρεφή δραστηριότητα με θετικό πρόσημο, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η καινοτομία, η εξωστρέφεια της αγροδιατροφής και της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης, η προστασία του περιβάλλοντος και άλλες πολιτικές. Να, πότε θα έχουμε καταλήξει σε αυτό και πώς τέλος πάντων τρέχει η διαδικασία? Υπάρχει μια ενιαία συνεργασία και με τους Δήμους, αυτό είναι γεγονός, και πρέπει να υπάρχει αυτή η ενιαία συνεργασία για να βρούμε το πλαίσιο μιας ταυτότητας για την Πελοπόννησο. Η διαδικασία Place Branding, κύριε Κανελόπουλε, είναι μια δομημένη διαδικασία η οποία έχει μια επιστημονικότητα. Δηλαδή, δεν ξυπνάμε εμείς ένα πρωί και λέμε: ωραία, θα βαφτίσουμε την Πελοπόννησο έτσι και θα ζωγραφίσουμε και κάτι. Ωραία. Αυτή η δομημένη διαδικασία, λοιπόν, περιλαμβάνει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, προκειμένου εμείς και η μελετητική ομάδα να καταλάβουμε τεκμηριωμένα και δομημένα ποια είναι πραγματικά η ταυτότητα του τόπου μας, ποιες είναι οι αντιλήψεις που έχουν οι ίδιοι Πελοποννήσιοι για τον τόπο τους και τον εαυτό τους, αλλά και ποιες είναι οι αντιλήψεις που έχουν τα εξωτερικά κοινά για εμάς. Άρα, όλα αυτά τα μελετάμε. Μελετάμε τις τομεακές στρατηγικές και σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, προφανώς τη συνολική στρατηγική της περιφέρειας, και προσπαθούμε όλα αυτά να τα ενώσουμε σε μία ταυτότητα, όσο το δυνατόν περισσότερο, και θα πετύχει βέβαια όσο το δυνατόν καλύτερα. Πότε θα καταλήξει όλο αυτό? Και, καταλαβαίνω ότι κάπου θα καταλήξει. Πότε θα καταλήξει, δηλαδή θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο για να γίνει στη συνέχεια όλο αυτό το διαμοίρασμα, να το πω έτσι, σε όλες τις ενότητες που θέλετε εσείς και τους τομείς? Εντός του 2024 θα έχουμε τα βασικά στοιχεία του brand. Βέβαια, το ταξίδι ενός brand ξεκινάει όταν φτιαχτεί και όχι πριν φτιαχτεί. Δηλαδή, ο αγώνας μας εντός εισαγωγικών είναι μετά. Όπως εύστοχα παρατηρήσατε, αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που μπορεί να πετύχει μόνο αν καταφέρουμε να βάλουμε μέσα σε αυτή πάρα πολλούς από τους εταίρους μας και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Και χρειάζεται όλη αυτή η συνεργασία. Κύριε Μιχελόγκονο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό το πλαίσιο. Φυσικά οι ενώσεις ξενοδόχων και όλοι οι υπόλοιποι είναι αρρωγοί και είναι προτεργάτες μέσα στη συγκεκριμένη διαδικασία και τους βλέπουμε και περιμένουμε να πρωταγωνιστήσουν φυσικά με τις απόψεις τους. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Πάμε να δούμε εμείς τώρα. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ΔΕΙΑ. Καθορίζεται τελικά ότι θα έχουμε μία δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης ανανομό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όμως που έχουν να κάνουν και με τις κλιματικές χρεώσεις. Μία εταιρεία ίδρυυσης αποχέτευσης ανανομό με τη συνένωση όλων των κατατόπων σήμερα υφισταμένων προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ρύθμιση των ΔΕΙΑ και των Δήμων
σκοπός η δημιουργία ισχυρότερων παρόχων με μείωση του αριθμού του στο 1/4, επέκταση της ΕΙΔΑΠ για Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Φωκίδα και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η βασική αρχή στην υπηρετική Ελλάδα είναι ως γενικός κανόνας ένας πάροχος, ένα περιφερειακή ενότητα. Οι νέες εταιρείες αναμένεται να είναι καθαρές από χρέη, ενώ τα παλαιά χρέη θα αποπληρωθούν από τους Δήμους σε δόσεις, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και μια οικονομική υποστήριξη. Οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης θα συγχωνευτούν ώστε να απομείνει μία ανανομό. Το προσωπικό τους θα διατηρηθεί στο νέο σχήμα. Το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει και με το νερό. Και σύμφωνα με τα όσα σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Κυλακάκης, θα υπάρχει κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση. Ο ίδιος ανέφερε κατηγορηματικά πως δεν θα ακριβήνει το νερό, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος στον έλεγχο της τιμολόγησης. Ποια η κοστολόγηση, τιμολόγηση θα γίνεται με σαφείς και διαφανείς κανόνες. Και φυσικά, στην εξίσωση πλέον, τα μέτρα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας. Τον Οκτώβριο του 2022, άρα αυτό μάλλον θα σας το έλεγα γύρω στο Δεκέμβριο του 2022, θα σας έλεγα δεν υπάρχει θέμα. Τα αποθέματά μας είναι πάνω από το μέσο όρο της προηγούμενης 15ετίας. Και κοιτάξτε πώς κατέληξε μέσα σε ένα χρόνο, πώς από το πάνω από το μέσο όρο καταλήξαμε στο κάτω μέρος του μέσου όρου. Πάμε να δούμε εμείς τώρα. Υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, η οποία στέκεται και αξιολογεί τα όσα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην ΔΕΘ, φέρνοντας το επικέντρο τη βραχυχρόνια μίσθωση. Χρήστο Τσιαμούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας έβγαλε μια ανακοίνωση, λέγοντας ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άφησε μετέωρους σαν κλάδο και ότι δίνει περισσότερο χώρο σε εισαγωγικά να το πούμε και εστιάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μιλάνε για καταιγισμό επιβαρύνσεων για τον κλάδο των ξενοδόχων, λέγοντας ότι για την αύξηση των τελών ανθεκτικότητας, ότι είναι πολύ ψηλό το ενεργειακό κόστος. Είδαμε και το καλοκαίρι, το τρίμηνο και ακόμα συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση της κιλοβατάρωσης. Αναφέρω χαρακτηριστικά, λένε με στην ανακοίνωση, ότι υπάρχει απαξίωση, αν όχι αποστροφή, σε όσο ο δικός μας κλάδος εισφέρει στην παραγωγική βάση της χώρας και στην ανταγωνιστικότητά της. Παρακάτω κάνουν λόγο ότι ο κλάδος των ξενοδόχων βοηθάει πάρα πολύ την οικονομία, ενώ ο κλάδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένα φαινόμενο παραξενοδοχίας που τα χρήματα ουσιαστικά πηγαίνουν σε ιδιώτες και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, Θέμη, θα κάνουν μια σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για να δουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής για να διεκδικήσουν αυτά που επιθυμούν σαν κλάδος. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Ξέρουμε πόσο έχει επηρεαστεί η ξενοδοχειακή κοινότητα από την ραγδαία ανάπτυξη, ίσως και άναρχη της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρέπει να μπουν κανόνες. Αυτό είναι ένα θέμα καθοριστικής σημασίας. Καλά κάνει και το επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτρης Καραλής. Και πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχουμε μια εξέλιξη και με το ΟΣΔΕ, σημαντική για τους παραγωγούς. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε παράταση για τις αιτήσεις μέχρι το τέλος του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε και υπέγραψε μάλλον ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να πάνε ή στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για υποβάλλον την αίτησή τους ή μέσω ίντερνετ, μέσω online εφαρμογής, μέσα από την υπολογιστή μπορούν να το κάνουν. Και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του gov.gr, έχουν επεξεργαστεί πάνω από 600.000 αιτήσεις και έχουν οριστικοποιηθεί μαζί με τις online αιτήσεις πάνω από 400.000 θέμα. Κρατάμε αυτήν την αναφορά. Δεν πάμε με καλά βήματα και δεν ξέρω πότε θα δοθεί η προκαταβολή. Χρήστο, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε να δούμε εμείς τώρα. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα για τις υποδομές. Αν μιλάμε για μια γέφυρα η οποία έχει γραφεί στην ελληνική ιστορία, είναι αυτή τη σκάλα του Ευρώτα. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι, το επόμενο έτος, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η νέα γέφυρα στη σκάλα, εκεί όπου πριν από λίγες ώρες βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Αυτοψία στα έργα που εξελίσσονται για τη νέα γέφυρα της Κάλλας, όπου ολοκληρώνεται η φάση τοποθέτησης των μεταλλικών δοκών στο κατάστρωμά της, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Αυτό είναι ένα έργο στο οποίο ο ρυθμός είναι πάρα πολύ καλός. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο που προχωράμε και τις διαδικασίες για τις απαλωτριώσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε και αυτές τις εργασίες σε μια σειρά. Είναι σε πολύ καλό στάδιο εξελίξης γέφυρας από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Ήδη τέλος του μήνα θα έχει αρχίσει να μπαίνει πάνω υπόστρωμα
το σκελετό της γέφυρας. Πιστεύουμε του χρόνου το καλοκαίρι του 25 να δοθεί στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα. Η πορεία των έργων εξελίσσεται με θετικό ρυθμό και η ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται μέσα στο επόμενο έτος. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε είναι για το τέλος του επόμενου καλοκαιριού. Εκτιμούμε όμως ότι αυτό μπορεί να τροποποιηθεί λίγο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη ρευστότητα. Όπως ξέρετε, σε αρκετά από τα έργα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο όμως αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά, γι' αυτό και έχουμε αυτή την πρόοδο. Είναι καλό ότι οι υπηρεσίες είναι επιποδός εδώ πέρα. Έχουμε εμείς κάποιες ανησυχίες σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων που κατεβάσει απότομα το ποτάμι, ο ποταμός Ευρώτα, αλλά είναι μεγάλο μηχάνημα εδώ για να προσπαθήσει να ανοίξει και να γκρεμίσει για να έχουμε τη διοχέτευση του νερού. Παράλληλα προχωρούν και οι διαδικασίες των απαλωτριώσεων. Είναι σε πολύ καλό στάδιο η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας με τους μηχανικούς, αλλά συνδράμουν στο έργο τους και τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα. Είμαστε σε καλό στάδιο ώστε αυτό το να πάρει σάρκα και οστά να δοθεί στον κόσμο και να σταματήσει η ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων. Μια πολύ σημαντική υποδομή για την περιοχή, καθώς η ολοκλήρωσή της θα ενισχύσει την κυκλοφορία και την ασφάλεια των μεταφορών. Στη στιγμή γίνονται όλα τα πρόδρομα έργα που χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε το κατάστρωμα της γέφυρας και στη συνέχεια να φτιάξουμε και τις συνδέσεις. Όπως βλέπετε, έχει προχωρήσει αρκετά από την προηγούμενη μας επίσκεψη και νομίζω ότι θα συνεχίσει βάσει χρονοδιάγραμματος. Προσπαθούμε να πιέσουμε και εμείς από την πλευρά μας να ολοκληρωθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Εδώ οι υπηρεσίες μας λένε ότι 15-20 Οκτωβρίου θα έχουν φύγει τα βοηθητικά που είναι εδώ πέρα και έτσι όταν φύγουν τα βοηθητικά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε Γολγοθά έχει μετατραπεί η καθημερινότητα τώρα για τους περισσότερους πολίτες, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την όποια ανάπτυξη παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, η ελληνική οικονομία είναι σήμερα περίπου 19% μικρότερη από ότι το 2007. Στον πάτο της Ευρώπης αναφορικά με την πραγματική αγοραστική δύναμη βρίσκεται η χώρα μας. Το σημαίνει ότι παρά την ανάκαμψη που λαμβάνει η χώρα στην ελληνική οικονομία, οι πολίτες της φτωχοποιούνται και δεν αποκλείεται η κατάσταση να χειροτερεύσει στην πορεία. Όλα είναι στο Θεό. Δουλεύεις για να έχεις χρήματα που στην τελική δεν έχεις χρήματα. Και ούτε ζωή μετά κάνεις. Απλά δουλεύει. Δηλαδή, όλη η ζωή είναι δουλειά. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη, ναι. Διότι μπορεί να χειροτερέψει. Πλέον η Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία και παραμένει ουραγός στην Ευρωζώνη. Ενώ πολλοί φόβοι πως η χώρα μας σύντομα θα γίνει η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Κακά τα ψέματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικά εμάς οι συνταξιούχοι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στις μέρες μας πολλοί είναι εκείνοι, ιδιαίτερα οι νέοι, που αναγκάζονται να κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Και παρόλα αυτά το πορτοφόλι τους είναι άδειο. Πολλή δουλειά, αλλά τα καταφέρνουμε. Τώρα βρούμε και μια δεύτερη. Γιατί δεν βγαίνει οικονομικά η φάση. Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα περίπου 19% μικρότερη από ό,τι ήταν το 2007, ενώ η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολό της, έχει μεγεθυνθεί κατά 17%. Χάλια, πάρα πολύ ακριβά, σε κατάσταση απόγνωσης, λυπάμαι. Όλα με ανησυχούν αυτά που γίνονται, όλα. Σύμφωνα με την Ελστά, το 2023 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρισκόταν το 26,1% των Ελλήνων και των Ελληνίδων, δηλαδή πάνω από 2,5 εκατομμύρια άτομα. Δόξα τω Θεώ, έτσι όπως είναι τα μπορώ, μέχρι εδώ. Τώρα αν πάει παραπάνω δεν ξέρω, μέχρι εδώ μπορώ. Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό νέων ηλικίας από 18 έως 24 ετών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Το 2023 το 14,7% των νέων της Ελλάδας ζούσαν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης. Η μετεγκατάσταση της ΔΕΙΑΣ σε νέο κτίριο συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Καλαμάτας με τη μείζωνα μειοψηφία να ζητά αναλυτικές απαντήσεις για το κόστος αλλά και τις ενέργειες που εξετάζει ο Δήμος. Από την πλευρά του Δήμαρχου της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, απάντησε πως εξετάζονται πλέον δύο λύσεις. Το ζήτημα της μετεγκατάστασης του κτηρίου της ΔΕΙΑΚ βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με τη μείζωνα μειοψηφία να τονίζει πως δεν είναι απόλυτη ανάγκη η αγορά ενός νέου κτηρίου. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται να δαπανίσετε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και ίσως λέμε λίγο για την αγορά ενός κτηρίου, την ολοκλήρωσή του, της κατασκευής, γιατί είναι ακόμα στα μπετά, τα έκτακτα, εξοπλισμό, μετακόμιση. Άμα τα βάλουμε όλα αυτά θα τα ξεπεράσουμε ίσως και τα 1,5 εκατομμύριο. Τώρα αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΚ δίνει 25.000 ευρώ το χρόνο ενίκιο εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή μιλάμε για μια απόσβεση 60 χρόνων.
Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στη ΔΙΑΚ είναι 30 με το ζόρι αυτή τη στιγμή στα γραφεία. Βάζουμε μέσα οχτάμινα, βάζουμε μπλοκάκια, βάζουμε δικαστικές αποφάσεις, βάζουμε ΟΑΕΒ. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε πως αναζητούνται και άλλες λύσεις. Απάντηση είναι ναι. Αναζητούμε χώρους, αναζητούμε λύσεις, καθώς επίκειται μεταξύ άλλων η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 41 νέων υπαλλήλων, έτσι Μιχάλη, οι οποίοι θα εργάζονται στα γραφεία της επιχείρησης με τις πρώτες διαδικασίες ήδη να ξεκινούν μέσα στο 2024 σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει από το ΑΣΕΠ. Από την πλευρά του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Κανάκης έθεσε τα δικά του ερωτήματα. Με συγχωρείτε. Εάν προχωρήσουμε τη διαδικασία, κύριε Δήμαρχε, εάν προχωρήσουμε τη διαδικασία της αγοράς του κτηρίου, τότε προφανώς, εφόσον αυτή η διαδικασία θα τρέξει και θα δύναται να ολοκληρωθεί, η άλλη λύση καλώς-κακώς αγνοείται. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Εξηγήστε μας λίγο τι προτίθεστε να κάνετε. Έστω ότι επιτρέπετε να το κατεδαφίσετε και να ανεγείρετε στη θέση του άλλου. Τι προτίθεστε να κάνετε. Θα σταματήσετε τη διαδικασία. Θα ανεγείρετε άλλο κτίριο. Τι θα κάνετε. Κύριε Δήμαρχε, εγώ επαναλαμβάνω, το ερώτημα είναι ότι εάν και εφόσον δύνατε να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί άλλο κτίριο. Γιατί το αν και εφόσον το χρησιμοποίησα και στην αρχή μου τοποθέτηση. Εσείς θα προχωρήσετε με αυτή τη λύση ή θα επιμείνετε στην αγορά του συγκεκριμένου κτιρίου. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας επεσήμανε πως υπάρχουν δύο λύσεις. Δύο είναι οι λύσεις. Η λύση είναι, αυτή τη στιγμή έχουμε βρει ότι το μόνο κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΔΙΑΚ είναι το κτίριο που είναι στην Ανατολική Πόλη. Ένα. Και η δεύτερη λύση είναι, εφόσον μπορούμε και πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε το δικαίωμα να τον γκρεμίσουμε, γιατί μπορούμε να δαπανίσουμε 1,5 εκατομμύριο σε αυτό το κτίριο για 600 και κάτι τετραγωνικά, όπως είναι τώρα, στην κατάσταση που είναι το κτίριο. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον γκρεμίσουμε και να φτιάξουμε ένα νέο σύγχρονο κτίριο, προκρίνεται η λύση η δεύτερη. Εγώ έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτό. Αν μέχρι το Σεπτέμβριο μου φέρουν μια πρόταση, η οποία ξεπερνά όλες τις δυσκολίες υπουργείων κτλ., με ένα προϋπολογισμό και ένα σχέδιο που μπορεί να μας υποστηρίξει αυτό, μα τώρα είναι δυνατόν να μην επιλέξουμε αυτή τη λύση. Το συζητάμε. Μένουμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας που αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της απονομής του μεταλλίου τιμής και ευπιές των σπουδαίων μουσικοσυνθέτη και μαέστρο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο κ. Ξαρχάκος θα επισκεφτεί τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και θα παρουσιάσει συναυλία στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων του Ανοιχτού Θεάτρου. Την απονομή του μεταλλίου τιμής και ευπιές του Δήμου Καλαμάτας στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και μαέστρο Σταύρο Ξαρχάκο αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα επισκεφτεί την πόλη της Καλαμάτας και θα παρουσιάσει συναυλία στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων του Ανοιχτού Θεάτρου της πόλης. Σε 7 Σεπτεμβρίου 2024 την πόλη μας θα λαμπρύνει με την παρουσία του μια σπουδαία προσωπικότητα της πατρίδας μας, ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος, με αφορμή τα εγγένεια του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας. Η προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό είναι ανεκτήμητη. Έχει συμβάλει σημαντικά στη διάδοση της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό, προβάλλοντας με το δικό του τρόπο τη μοναδική μας παράδοση και την ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα της Ελλάδας. Επλέον δεν πρέπει να παραλείψουμε το ήθος του ως καλλιτέχνη και ανθρώπου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, παρά τη διεθνή του αναγνώριση, παραμένει σεμνός και αφοσιωμένος στην τέχνη. Πάντα αναζητά το αυθεντικό και το ουσιαστικό, διατηρώντας τις αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής μας κληρονομιάς. Για αυτούς τους λόγους, προτείνουμε να απονείμουμε τον Σταύρο Ξαρχάκο το μετάλλιο τιμής και ευπηρίας ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ανεκτήμητη προσφορά του στη μουσική και τον πολιτισμό μας. Μια ξεχωριστή τώρα πρόταση κατατέθηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και αυτή αφορά την συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων με την ενεργοποίηση συμμετοχής στα κοινά και την αυτοδιοίκηση. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση κατατέθηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, ο οποίος μίλησε για την συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων. Προς αυτή την κατεύθυνση διερευνούμε με την Περιφερειακή Εκπαιδευτική, με την Περιφερειακή Εκπαίδευση τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, το οποίο θα το ονομάσουμε Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων ή Εφήβων, με στόχο να βοηθήσουμε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα κοινά και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να δώσει κάτι πολύ θετικά, κάτι πολύ θετικό. Δεδομένου ότι έχουμε ανάγκη τον αυθορμητισμό, τη φαντασία, τις ιδέες που έχουν όλα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Είναι κάτι το οποίο το διερευνούμε αυτή τη στιγμή, θα το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να το αποφασίσουμε και εφόσον όλα πάνε καλά θα το υλοποιήσουμε από αυτή τη σχολική χρονιά. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα.
Έχουμε μία εξέλιξη την οποία συζητούσαμε και χθες και σχετίζεται με την. Με τους νεαρούς ληφθέντες στην Τρίπολη για τα επεισόδια που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, προφυλακίστηκαν τελικά η απόφαση. Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Τρίπολης, γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Χθες, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία στον ανακριτή, που ξεκίνησε από τις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε όλη η σχετική νομική διαδικασία μετά τη 1:30 τη νύχτα, ο εισαγγελέας αποφάσισε την προφυλάκηση και των 5 συλληφθέντων νεαρών, οι 2 ανήλικοι, οι άλλοι 3 19 μόλις ετών, για τους οποίους είχε σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση συμμορία, σωματικές βλάβες και διάφορα άλλα αδικήματα. Σίγουρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάποιος χαρούμενος που 5 νέα παιδιά θα βρεθούν πίσω από τα σίδερα της φυλακής, διότι παίρνει μια τροπή η ζωή τους πολύ άσχημη για εκείνα και για τις οικογένειές τους. Παρά τα αυτά όμως, σίγουρα για τις πράξεις μας οφείλουμε να πληρώνουμε και το ανάλογο τίμημα με βάση την δικαιοσύνη. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, Θέμη, είναι ότι η Τρίπολη στις τελευταίες μέρες πέρασε αρκετά δύσκολες στιγμές, οριακές στιγμές. Το περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν η συνέχεια διαφόρων περιστατικών που είχαν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό ήταν το πιο άγριο. Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ένας πατέρας που πήγε να πάρει την κόρη του από το κέντρο της Τρίπολης για να γυρίσουν σπίτι τους, ξυλοκοπήθηκε από 5 άτομα, σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχουμε την πληροφορία ότι σήμερα επρόκειτο να πάρει εξιτήριο και αυτό είναι θετικό, ότι η υγεία του βαίνει προς το καλύτερο. Αλλά η κατάσταση γενικά ήταν οριακή και υπήρχε και πολύ μεγάλος φόβος στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαιοσύνης είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους αυτούς που θέλουν να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο μελλοντικά στην πόλη. Και βέβαια είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα να μην φοβάται ο κόσμος, από εδώ και πέρα με αυτή την εξέλιξη που είχαμε. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε. Υπάρχει μια εξέλιξη τώρα με τον δρόμο προς το Πανεπιστήμιο. Ένα θέμα που έχουμε σχολιάσει από την πρώτη στιγμή. Ένα θέμα που έχει κυνηγήσει η Δημοτική Αρχή του Κώστα Τζιούμι. Υπάρχει και προσωρινός ανάδοχος για τα έργα. Ναι, θα το αναλύσουμε και τις επόμενες ημέρες και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων του Δήμου της Τρίπολης. Να πούμε όμως ότι στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης προημερών ανοίχτηκαν οι προσφορές για τον διαγωνισμό αυτό και προέκυψε προσωρινός ανάδοχος. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Θέμη, δημιουργήθηκε το 2000, το προεδρικό διάταγμα ήταν το 2000 και το 2002 ξεκίνησε να λειτουργεί στην έδρα του στην Τρίπολη. Από τότε μέχρι σήμερα, 22 χρόνια μετά από την έναρξη λειτουργίας των πρώτων σχολών του Πανεπιστημίου, η Τρίπολη ακόμα δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει έναν δρόμο ασφαλή, έναν δρόμο της προκοπής που να συνδέει να μπορούν οι φοιτητές να πάνε και να έρθουν με ασφάλεια στην σχολή τους. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στην προηγούμενη θητεία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής του Κώστα Τζιούμι, γιατί έπρεπε να γίνουν απαλωτριώσεις, που είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και μέσα στο COVID δεν λειτουργούσαν ούτε τα δικαστήρια σε κανονικούς ρυθμούς. Στη συνέχεια έπρεπε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το έργο, να γίνει ο διαγωνισμός και τώρα να έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Σε λίγο καιρό θα προκύψει ο οριστικός ανάδοχος και από εκεί και πέρα θα υπογραφεί η σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας δρόμος με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, με καινούριο φωτισμό, καινούργια πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομο, έτσι ώστε όλα τα παιδιά, όλοι οι φοιτητές... Είναι δεδομένο ότι αλλάζει τελείως η εικόνα. Αυτό είναι σημαντικό και ότι αναβαθμίζεται μια ολόκληρη ζώνη, μια περιοχή. Και να το πω έτσι, ανοίγει και αυτή η γωνιά, η σημαντική γωνιά εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο. Να δούμε λίγο τώρα τον προβληματισμό που υπάρχει στη Γορτινία για τα ζητήματα που καταγράφονται στο Κέντρο Υγείας Τροπέων. Ναι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Τροπέων. Ένα Κέντρο Υγείας το οποίο εξυπηρετεί δεκάδες χωριά στην ορεινή Γορτινία και πολλά απομακρυσμένα
χωριά. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Τροπαίων, ο κύριος Κατσικερός, είχε κάνει προσφάτως ένα έγγραφο προς την έκτη ΥΠΕ, πήγε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα ανέφερε. Αφού συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, τον κύριο Παπαφράγκο, εκεί υπόθηκε ότι από τους 6 γιατρούς που πρέπει να έχει το Κέντρο Υγείας, έχει μόλις 2. Ακόμα και για μια απλή εξέταση αίματος αναγκάζονται οι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών της Γορτινίας να ταξιδεύουν είτε προς τον Πύργο είτε προς την Τρίπολη για μια απλή εξέταση, να ταλαιπωρούνται και να χαλάνε και χρήματα. Και σύν της άλλης υπάρχουν και αρκετά προβλήματα με τα στενοφόρα, με προβλήματα τα οποία έχουν βγάλει μηχανικά προβλήματα τα αυτοκίνητα, αλλά και με οδηγούς, γιατί λειτουργούν μόνο με φαντάρους. Όλα αυτά έχουν σταλεί στην έκτη ΥΠΕ. Το άσχημο θέμα είναι ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια δεν έχει απαντήσει καν σε αυτό το έγγραφο. Και αυτός είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει στην Γορτινία. Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια επιτροπή από τον Δήμαρχο, τον Επικεφαλής Αντιπολίτευση και τον Πρόεδρο της κοινότητας και να πάνε οι ίδιοι στην υγειονομική περιφέρεια προκειμένου να πιέσουν από την δική τους πλευρά, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις σε κάποια από τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας. Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς σε αυτό το σημείο, μετά και την ενημέρωσή σας με αυτά τα ζητήματα της Αρκαδίας, να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.